Στη Σουηδία η ζωή συνεχίζεται κανονικά, όπως είδατε και από τα πλάνα στο βίντεο πριν από λίγο, παρά το γεγονός ότι ο κορονοϊός είναι και εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά επιβεβαιωμένα κρούσματα, υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο άνθρωπος τον οποίο θα πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Στοκχόλμη έκανε μια ανάρτηση στα social media την προηγούμενη εβδομάδα, μια ανάρτηση γεμάτη αγωνία για το γεγονός ότι ενώ το φαινόμενο εξελίσσεται και έχει συνέπειες και μάλιστα συνέπειες πάρα πολύ άσχημες και από πλευράς θανάτων και από πλευράς επιβάρυνσης του συστήματος υγείας στην Σουηδία, συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη, εν τούτης δεν λαμβάνονται μέτρα όπως στη χώρα μας. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή την ανάρτηση είναι ένας Έλληνας προπονητής, ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος είναι στη Σουηδία, εργάζεται στην ομάδα Ακρόπολης και πάμε αμέσως να το καλησπέρισουμε για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται εκεί. Κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Εδώ η ζωή, η ρυθμή αν εννοείται της ζωής, συνεχίζονται σχεδόν κανονικοί. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές από το κράτος, αλλά όχι κάποιοι νόμοι ή κάποιοι κανόνες. Το τελευταίο διάστημα όμως, τις τελευταίες 10 μέρες, τουλάχιστον τις τελευταίες 10 μέρες, πολλής πληθυσμός προσπαθεί από μόνος του να πάρει κάποια μέτρα και κάποιες προφυλάξεις, βλέποντας τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Κάποια μέτρα του τύπου ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι τους, δουλεύουν από το σπίτι, δεν πηγαίνουν στις εταιρείες τους ή αποφεύγουν τόσο πολύ τις συναισθιάσεις. Ναι. Τώρα, εσείς κάνατε αυτή την ανάρτηση σε μια μέρα που, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν 59 νεκροί στην Σουηδία ή είχε φτάσει ο αριθμός στους 59, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Εκείνη τη μέρα που κάνατε την ανάρτηση, ακόμα δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο. Λειτουργούσαν τα πάντα κανονικά στην Σουηδία? Κοιτάξτε, αν εννοείται καταστήματα, και βέβαια και ακόμη και σήμερα που μιλάμε, λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κλαμπ, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά. Με καθίσματα κανονικά, με τραπέζια, πηγαίνει ο κόσμος όπως πήγαινε και προ-κορονοϊού? Ναι. Υπάρχει μία αλλαγή στον κανονισμό στα καταστήματα που είναι self-service, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια καφέ και εστιατόρια. Ο κόσμος πρέπει να κάθεται στο τραπέζι και να σερβίρεται. Ο άλλος περιορισμός είναι ότι πριν από 15 μέρες, 20 περίπου, έγινε ένας περιορισμός ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερα από 500 άτομα. Αυτό άλλαξε εδώ και 5 μέρες και έχει γίνει ότι απαγορεύονται συγκεντρώσεις περισσότερα από 50 άτομα. Επίσης, σταμάτησαν τα πανεπιστήμια με δική τους πρωτοβουλία πριν από 2,5 εβδομάδες περίπου, στη συνέχεια και τα λύκεια. Τα δημοτικά όμως και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν και δουλεύουν, γιατί υπάρχει μία λογική. Η μία λογική είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφέρουν τόσο εύκολα ή δεν μεταφέρουν ή δεν κολλάνε με το coronavirus. Από την άλλη, εάν έκλειναν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, τότε ο κόσμος δεν θα έχει που να αφήσει τα παιδιά του για να πάει στις δουλειές του. Και ιδιαίτερα κάποιες ειδικότητες όπως νοσοκόμοι, γιατροί, ή αστυνομική ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Τη μέρα που κάνατε την ανάρτηση, επιμένω σε αυτό γιατί είχε μερικά στοιχεία έτσι τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και πάρα πολύ ουσιαστικά, είχατε γράψει ότι εκείνη την ημέρα είχαν μείνει μόνο 7 διαθέσιμες κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Στοκχόλμη. Αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλαδή το σύστημα υγείας τους έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ σε σημείο που να κινδυνεύει να, πώς το λένε, να κρεμάσει, να καταρρεύσει? Πραγματικά. Να σας πω ότι η Σουηδία είναι ένας αξιαγάπητος λαός, πολύ φιλική, πολύ οργανωμένος λαός, με μεγάλη πειθαρχία. Είναι σχεδόν 9,5 με 10 εκατομμύρια, είναι μικρότερος λίγο πληθυσμός από ό,τι στην Ελλάδα. Κάποιες πληροφορίες που γνωρίζω και μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι όταν ήρθα εδώ, όταν, στο ξεκίνημα δηλαδή του Μαρτίου, υπήρχαν 115 κλίνες όσον αφορά την εντατική θεραπεία της ΜΕΘ. Στη συνέχεια έγιναν 345 περίπου και τώρα προσπαθούν να τις κάνουν 500. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω για τη Στοκχόλμη είναι ότι την προηγούμενη Τετάρτη οι διαθέσιμες κλίνες στην εντατική ήταν μόλις 7. Mm-hmm. Την προηγούμενη Τετάρτη. Επίσης, ένα στοιχείο θα σας δώσω ακόμη, ότι σήμερα οι θάνατοι, σήμερα είναι νομίζω 77 ή 76-77 σε μία μέρα, σε 24 ώρες,
και ο συνολικός αριθμός των θανάτων είναι περίπου 477 σε μια χώρα που έχει σχετικά λιγότερο πληθυσμό από μας, σε μια χώρα που ξεκινήσαμε και πηγαίναμε παράλληλα και στα κρούσματα και στους θανάτους και κάποια στιγμή εδώ και 10-12 μέρες έχει αρχίσει και ανοίγει ψαλίδα και σε μια χώρα που οι προβλέψεις κάποιων ειδικών λένε ότι η κορύφωση του κορονοϊού θα φτάσει γύρω στις 5 με 10 Μαΐου. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ, αυτό μπορείτε να το διασταυρώσετε εσείς. Πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε περίπου, πιστεύω, 2 εβδομάδες τουλάχιστον πίσω από την Ελλάδα. Τώρα, αυτή την απόφαση, δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις και να μας βοηθήσεις και εμάς να το καταλάβουμε με βάση όσα συζητάς εκεί με τους ανθρώπους της ομάδας, όσα μπορείς να αντιληφθείς στην επικοινωνία που έχεις με τους Σουηδούς, από ό,τι ακούς ενδεχομένως στην τηλεόραση ή διαβάζεις στα site, έχει να κάνει με μια λογική παρόμοια με της Αγγλίας, ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία των αυστηρών μέτρων, θα πάμε με τη λογική της ανοσίας της αγέλης, ή έχει να κάνει με μια άλλη λογική, όπου δεν θέλουμε να πάρουμε πολύ αυστηρά μέτρα, γιατί δεν είναι τόσο επικίνδυνο το φαινόμενο υγειονομικά, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε και να βάλουμε σε περιπέτεια την οικονομία. Ποιο ήταν το σκεπτικό τους που ακολουθήσαν αυτή τη στρατηγική? Είναι πολύπλοκο. Καταρχάς να σας πω ότι είναι πολύ παράξενο να είσαι Έλληνας, να είσαι στο εξωτερικό, να έχεις αυτή την ενημέρωση από την Ελλάδα, να βλέπεις τα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να ζεις, για παράδειγμα, στη Σουηδία, σε μια χώρα η οποία κάνει μόνο συστάσεις, δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα ή κάποιες στιγμές παίρνει κάποια ημίμετρα, όπως αυτό με τα σχολεία. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι που συγκρούονται στο μυαλό μου και εμένα και των υπόλοιπων Ελλήνων εδώ, πιστεύω, τον περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι στηρίζεται σε κάποια λογική όλο αυτό που γίνεται εδώ στη Σουηδία. Η λογική τους είναι ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της, ότι εδώ και η Στοχόλμη και γενικά η Σουηδία είναι μια αεροκατοικημένη περιοχή. Επίσης ότι είναι πολύ πειθαρχημένη και γνωρίζω ότι εδώ και 1,5 μήνα από μόνοι τους πάρα πολλοί υπερήλικες, να το πω έτσι, άνθρωποι της τρίτης ηλικίας από μόνοι τους μένουν μέσα στα σπίτια τους και δεν βγαίνουν και προσπαθούν να μείνουν κάπως σε καραντίνα μόνοι τους. Από εκεί μετά όμως, αν το δούμε μαθηματικά το θέμα, κάνοντας απλά κάποιες πράξεις και βλέποντας τις καμπύλες πλέον που όλοι έχουμε μάθει αυτές τις μέρες, δυστυχώς εγώ δεν είμαι ούτε κοινωνιολόγος, ούτε γιατρός, ούτε κάτι άλλο, για να μπορέσω να σας πω ασφαλή συμπεράσματα. Απλά με το δικό μου το μυαλό και βλέποντας αυτά τα νούμερα και πώς μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο και τα κρούσματα, αν φανταστώ ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 1670, δεν θυμάμαι, εδώ πέρα είναι περίπου 7.000 σήμερα. Λίγο πάνω από τα 1.700 έχουμε εδώ. Λίγο πάνω από τα 1.700. Σήμερα εδώ στη Σουηδία έχουν ξεπεράσει τις 7.000 τα κρούσματα. Η αντιμετώπιση είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η ζωή, πρέπει να συνεχιστεί η οικονομία, να λειτουργεί. Προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία. Υπάρχει εδώ πέρα ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ιατρικό, το οποίο είναι και μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο λέγεται Καρολίνσκα. Διάβασα τις προάλλες ότι 2.300 επιστήμονες συμπλήρωσαν υπογραφές και έδωσαν στην κυβέρνηση ότι πρέπει άμεσα να γίνει lockdown, να κλείσουν τα πάντα στη Στοχόλμη, να μην γίνεται τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχουν διαφορετική άποψη. Η ανάρτηση που έκανα προχθές είχε ένα ερωτηματικό που πολλοί δεν το είδαν. Εγώ έκανα μια καταγραφή των συνθήκων που ζω εδώ και αυτών των συνθήκων που αντιλαμβάνομαι σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και είναι πολύ μεγάλη απορία μου και προσπαθώ και εγώ, βέβαια έχοντας μεγάλη ανησυχία, να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά και εγώ περιμένω να δω, γιατί η Σουηδία σίγουρα τις επόμενες μέρες θα πρωταγωνιστήσει είτε σαν ένας μεγάλος θετικός νικητής, είτε σαν ένας μεγάλος αρνητικός παράγοντας σε όλο αυτό που έχει συμβεί. Έως όντου το δούμε αυτό όμως, μήπως είναι μία από τις ελάχιστες φορές που ως Έλληνας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, και συνήθως οι Έλληνες όταν ζούμε στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες σαν τη Σουηδία που είναι πολύ καλά οργανωμένες, που έχουν πολύ καλό κοινωνικό σύστημα, που έχουν πολύ καλό υγειονομικό σύστημα, που έχουν πολύ καλή εξυπηρέτηση στα νοσοκομεία για τον καθέναν ο οποίος χρειάζεται μια νοσοκομιακή περίθαλψη, μήπως είναι μία από τις ελάχιστες φορές, ενδεχομένως η πρώτη, που κι εσείς, όπως και άλλοι Έλληνες που ήταν για δουλειές ή για σπουδές στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και προσπάθησαν άρον-άρον να φύγουν και να γυρίσουν στην Ελλάδα, αισθανθήκατε κι εσείς ότι η Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι πιο ασφαλής από πολύ πιο οργανωμένες από αυτήν χώρες?
Ναι, Δημήτρη, θα ήθελα να το δηλώσω αυτό. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα, παρακολουθώντας τη χώρα μου, έστω και από μακριά, να βλέπω αυτή την εξέλιξη και αυτή την επιτυχία που έχει. Εδώ πέρα μιλάμε, όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει μία παγκόσμια κρίση. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Και σε αυτή την παγκόσμια κρίση βλέπουμε την Ελλάδα να ισορροπεί, να πειθαρχεί, να παίρνει σωστές αποφάσεις, να τις εκτελεί. Και όλοι εμείς οι Έλληνες, τουλάχιστον εγώ, νιώθω πολύ υπερήφανος για τη χώρα μου, αντικρίζοντάς την από εδώ. Επίσης, θέλω να πω ότι επειδή εδώ βρίσκομαι μόνος μου, νιώθω πολύ ήρεμος, γιατί η οικογένειά μου, φίλοι μου, συγγενείς μου, όλοι βρίσκονται στην Ελλάδα και νιώθω μια ηρεμία σχετική και μια σχετική ασφάλεια που οι άνθρωποι μου βρίσκονται εκεί. Μάλιστα. Πες μας λίγο και για το ποδόσφαιρο τώρα, γιατί κουβεντιάζουμε τόση ώρα για όλα αυτά και νομίζω δικαίως, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα και το μεγάλο ζήτημα αυτή την εποχή. Αλλά εσύ εκεί πήγες για το ποδόσφαιρο και εκεί, ναι, αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο διάστημα πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Πότε είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Θα σε ενημερώσω ότι το πρωτάθλημα ήταν να ξεκινήσει τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Mm-hmm. Αναβλήθηκε, πήγε για τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Η βασική αιτία όσον αφορά την Ομοσπονδία ήταν ότι υπάρχει αυτή η απόφαση για να γίνουν τα παιχνίδια με κόσμο και όχι χωρίς κόσμο. Όλο αυτό το διάστημα οι ομάδες είναι ελεύθερες να κάνουν προπονήσεις. Η δική μου ομάδα, με πρωτοβουλία δικιά μου και της διοίκησης, σταματήσαμε για περίπου 18-19 μέρες, αλλά σήμερα ξαναξεκινήσαμε προπονήσεις αναγκαστικά, γιατί υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν σταματήσει ποτέ, υπάρχουν ομάδες που συνεχίζουν να κάνουν φιλικά. Θα αναγκαστούμε και εμείς να κάνουμε κάποια φιλικά τους επόμενους μήνες και είναι καθαρά θέμα εσόδων αλλά και προετοιμασίας, γιατί αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τον Ιούνιο, θα πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι όπως και οι άλλες οι ομάδες. Αυτό όμως. Άρα δεν εκεί, σου συγγνώμη κρύβω... που σε διακόπτω τώρα. Άρα εκεί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου εννοώ, δεν αισθάνονται ότι παίρνουν κάποιο ρίσκο συνεχίζοντας κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να προπονούνται, να παίζουν φιλικά παιχνίδια κτλ.? Θα επαναλάβω αυτό που σου είπα και πριν. Βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο, πραγματικά σε όλο τον κόσμο, νομίζω μόνο στη Μολδαβία ή στη Λευκορωσία είναι ένα κράτος που συνεχιζόντουσαν κάποια παιχνίδια. Στη Λευκορωσία. Έχουν σταματήσει, η Λευκορωσία, έχουν σταματήσει και οι προπονήσεις και τα παιχνίδια. Εδώ υπάρχει μια παράξενη κουλτούρα, μια παράξενη νοοτροπία, την οποία την εμφυσίει και η κυβέρνηση, την οποία κυβέρνηση εμπιστεύεται ο κόσμος. Γι' αυτό θα επανέλθω και θα σου πω ότι είναι λίγο οξύμορο να είσαι Έλληνας, να βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα, να βλέπεις τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και να ζεις Σουηδία. Μπερδεύεται λίγο το μυαλό σου. Είχα μια συζήτηση σήμερα, γιατί δεν το γνώρισα. Έχω γνωρίσει εδώ ένα προπονητή μιας άλλης ομάδας, ο οποίος είναι Άγγλος, ζει εδώ. Μου είπε ότι νόσησε από κορονοϊό. Τις πρώτες τρεις μέρες έμεινε σπίτι του, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Στη συνέχεια τα συμπτώματα έγιναν πιο ήπια. Έμεινε 16 μέρες και επέστρεψε στις προπονήσεις ομάδος του. Επίσης θα σου πω ότι οι ποδοσφαιριστές μας, επειδή είναι νέα παιδιά, έχουν αυτή την νοοτροπία, σχεδόν όλοι ή περισσότεροι, δεν έχουν την αίσθηση του φόβου. Και αυτό προκύπτει και από την περιέουσα ατμόσφαιρα εδώ στη Σουηδία. Από την άλλη πλευρά, εγώ και η ομάδα μου είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πράγματα στην προπόνηση, ώστε να προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε και τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους και βέβαια την ομάδα, και να κάνουμε πράγματα, κάποιες ιδέες οι οποίες δεν θα γινόντουσαν κάποια άλλη στιγμή, αλλά τώρα γίνονται γιατί είναι ειδικές οι συνθήκες. Μάλιστα. Αυτό που καταλαβαίνω από όσα μας είπες είναι ότι αν δεν είχαν αυτή την επιφύλαξη έτσι του να κάνουν αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών, θα ξεκινούσε κανονικότατα το πρωτάθλημά σας. Δηλαδή, αν δεχόταν τη λογική των εκτάκτων συνθήκων και πάμε να το ξεκινήσουμε έστω και με παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών, θα είχε ξεκινήσει κανονικότατα. Φοβάμαι, αλλά αυτή την αίσθηση έχω και εγώ μέχρι τώρα. Να πω όμως κάτι. Βλέπετε ότι ο κορονοϊός πρώτα διαδίδεται σε πολύ πληθυσμό και μετά ξεσπάει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε πίσω χρονικά και μακάρι να διαψευστώ, να κάνω λάθος. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι όλη η κοινωνία είναι φορτωμένη με αυτόν τον κορονοϊό και τώρα είμαστε στο ξεκίνημα που αρχίζει να ξεσπάει αυτό το πράγμα. Επίσης, επειδή όλος ο κόσμος, επειδή είναι μεγάλα τα νούμερα, ασχολείται με την Ιταλία, την Ισπανία, την Αμερική και την Αγγλία, ίσως και τη Γαλλία,
θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθούν κάποιοι με χώρες, με κράτη που είναι του πληθυσμού της Ελλάδας ή και λίγο λιγότερα. Αν παρατηρήσουμε το τι έχει συμβεί στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στην Αγγλία. Και αν δούμε το ποσοστό μεταξύ των θυμάτων ή μεταξύ αυτών που νοσούν και του πληθυσμού, τα νούμερα έχουν ξεφύγει, είναι εξωπραγματικά. Τελευταία έχει αυξηθεί αυτό πάρα πολύ και στην Ελβετία. Η Νορβηγία και η Δανία το έχουν κρατήσει σε πολύ καλά επίπεδα και από εκεί και μετά η Σουηδία το απέφχομαι ειλικρινά, αλλά πραγματικά έχω ένα άγχος και μία αίσθηση, ένα φόβο να δω τι θα συμβεί στο μέλλον. Εάν αναλογιστούμε την Ελλάδα, τον πληθυσμό της, τον τουρισμό της, πόσο κεντρική χώρα είναι, πόσο ταξιδεύουν άνθρωποι από το εξωτερικό στην Ελλάδα, πραγματικά αυτό που έχει πετύχει είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Δεν το λέω εγώ, πλέον το λένε και διάφορα μεγάλα μέσα, τηλεοπτικά, έτσι, ευρωπαϊκά, έτσι. Μακάρι, εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα, μακάρι να μην ξεφύγει και μακάρι οι Έλληνες να συνεχίσουν να είναι το ίδιο πειθαρχημένοι και να νιώθουμε όλοι και εμείς που είμαστε έξω και εσείς που είσαστε εκεί να νιώθουμε το ίδιο ασφαλείς. Νομίζω ότι έτσι είναι και νομίζω ότι έτσι θα πάει και όλο το πράγμα και θα καταλήξει με τον τρόπο που σχεδιάστηκε, δηλαδή με όσο το δυνατόν λιγότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα και με όσο το δυνατόν λιγότερους θανάτους. Φαίνεται ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Ελλάδα. Αν δεν κάνουμε μια μεγάλη χαζομάρα από εδώ και πέρα, δεν νομίζω ότι θα το χάσουμε αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το μεγάλο στοίχημα βεβαίως, Γιάννη Χριστόπουλε, το επόμενο για την Ελλάδα είναι πώς θα ανατάξει την οικονομία της, γιατί η οικονομία έχει υποστεί απίστευτη ζημιά με αυτό το lockdown που ισχύει εδώ και καιρό. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Θα κάνω όμως μια παρατήρηση. Πέρα από το εύκολο πράγμα που μπορώ να πω ότι οι οικονομίες χτίζονται, μπορεί να μας πάρει και 2 και 3 και 4 χρόνια, αλλά θα χτιστεί. Με όλο το σεβασμό σε κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτοί κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο οικονομικό πρόβλημα. Αυτά που δεν γυρνάνε πίσω είναι οι ανθρώπινες ζωές, οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να δηλώσω είναι ότι πραγματικά όλες οι οικονομίες του κόσμου θα υποστούν αυτές τις συνέπειες. Η δική μου λογική λέει ότι μακάρι να υποστώ αυτές τις συνέπειες ή λίγο περισσότερες, αλλά τουλάχιστον να έχω τους δικούς μου ανθρώπους τριγύρω μου και να μην έχει κάθε οικογένεια να θρυνεί θύματα και να αλλάζει πραγματικά η ζωή στην κάθε οικογένεια. Έτσι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να προσέχεις όσο και μπορεί εγώ, να Δημήτρη, προσέχει κάποιος σε μια χώρα με αυτή τη λογική και με αυτή την κουλτούρα, έτσι όπως μας την περιγράφεις τόση ώρα. Να σε καλά, Γιάννη Χριστόπουλε. Καλό βράδυ στο χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, μια εντελώς διαφορετική στρατηγική, ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης της επέκτασης, της εξάπλωσης του κορονοϊού, όπως είναι αυτό που έχουν υιοθετήσει οι Σουηδοί και που μας το περιέγραψε ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος είναι εκεί για να δουλέψει για το ποδόσφαιρο ως προπονητής ομάδας Ακρόπολης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.